Λέμε μάθημα. Σήμερα το μάθημα θέλει να μας το πει η Χριστίνα. Τι μάθημα είχαμε, Χριστίνα? Το βασιλόπουλο της Τριζίνας. Ποιο ήταν αυτό το βασιλόπουλο της Τριζίνας? Ο Θησέας. Ωραία. Κεφάλαιο λοιπόν πρώτο της Τρίτης Ενότητας, ο Θησέας, το βασιλόπουλο της Τριζίνας. Ξεκίνα. Ο βασιλιάς της Αθήνας, ο Αιγαίας, κάποια στιγμή έφυγε από το μαντίο των αδελφών. Και έτσι πέρασε από τα Τριζίνα. Εκεί γνώρισε την Έθρα, κόρη του βασιλιά Πιτθέα. Οι δυο τους κάνανε το Θησέα. Κάποια στιγμή, όταν ακόμα έγκυος η Έθρα, ο Αιγαίας αναγκάστηκε να φύγει από την Τριζίνα και να πάει πίσω στην Αθήνα. Πριν φύγει όμως, πήγε στο ναό του Δία, έκρυψε κάτω από ένα βράχο τα χρυσά σανδάλια του και το σπαθί του και μετά είπε στη γυναίκα του: «Μόλις άμα είναι αγόρι το παιδί μας, να του πεις όταν θα μεγαλώσει να έρθει και να προσπαθήσει να σηκώσει αυτό το βράχο». Και έτσι έγινε. Όταν μεγάλωσε ο Θησέας, η μάνα του του είπε να σηκώσει αυτό το βράχο. Πώς τη λέγανε τη μητέρα του? Η Έθρα. Ναι, και τι να πάρει από κάτω? Τα χρυσά σανδάλια του πατέρα του και το σπαθί του. Ο Θησέας με την πρώτη προσπάθεια τα κατάφερε. Αμέσως ξεκίνησε για να φύγει. Αλλά θέλησε να μην πάει με τον εύκολο δρόμο, δηλαδή με το καράβι, να πάει με τα πόδια. Αλλά από τη στεριά είχε πολλούς κινδύνους. Είδα μερικοί άνθρωποι που σκοτώνανε άλλους, ζώα που πάλι σκοτώνανε ανθρώπους. Έτσι ξεπέρασε όλους τους κακούς και κάποια στιγμή έφτασε. Μήπως θυμάσαι και για τον Προκρούστη που συνάντησε, τι έκανε αυτός? Ανάγκασε τους ανθρώπους να ξαπλώσουν σε ένα κρεβάτι. Και άμα ήταν κοντός ο ένας, τον τράβαγε από τα πόδια και το κεφάλι, και άμα ήταν ψηλός, του έβγαζε τα πόδια. Όταν λοιπόν ήταν ψηλός, του κόβε και περίσευαν τα πόδια, τάκοβε. Αν ήταν κοντός, του τα τράβαγε και τα ξεκόλαγε. Και αυτόν τον νίκησε, τον έβαλε πάνω στο κρεβάτι. Του κάνει το ίδιο. Και του κάνει το ίδιο, του κόψε το κεφάλι που περίσευε. Πολύ ωραία. Δεν το λέει το μάθημα, αλλά είναι μια ωραία ιστορία. Ένα αγριογούρνο είχε βρει και άλλους ληστές. Αφού λοιπόν τα έκανε όλα αυτά, οι άνθρωποι μπορούσαν να περάσουν από τη στεριά. Κάποια στιγμή έφτασε στην Αθήνα. Ο πατέρας του, ο Αιγαίας, τον υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά και ανακούφιση. Πολύ ωραία. Και πώς το γνώρισε? Από το σπαθί και τα σανδάλια, τα χρυσά. Κατάλαβε. Λοιπόν, ήταν το παιδί του που το περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία. Συγχαρητήρια, Χριστίνα. Το είπες πάλι τέλεια. Σας άρεσε, παιδιά? Ναι. Ένα χειροκρότημα. Και πάλι μπράβο.